Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε κάποιους απατεώνες οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι ο πρίγκιπας Παύλος. Μετά μιλάει η γραμματέα του πρίγκιπα. Τα ξέρεις αυτά, Ανδρέα Καραγιάννη, θα μας τα πει τώρα η Χαρά Λεμονή. Πώς δρά αυτό το κύκλωμα. Και εγώ έτοιμα φιλία. Και εγώ έχω δεχτεί. Και εγώ δέχτηκα. Εγώ γιατί δεν δέχτηκα. Εμένα μου το έχει στείλει 2 φορές. Γιατί το έκανα αφαίρεση που ξαναστέλανε. Για πες μας. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, δεν σε ευχαριστώ. Εσύ τσίπησες. Ορίστε. Εσύ τσίπησες. Εσύ χάρηκες, λέει. Με βλέπει ο Παύλος, λέει ο πρίγκιπς. Στην εκπομπή, στο δεκτό! Άστα λέμε, και εσύ θύμα! Αμέσως θα ψηλιάστηκα. Είναι δυνατόν να τσιμπήσω ο πρίγκιπας Παύλος? Άσε που έτσι κι αλλιώς και εκείνος δεν ήταν, θα το έκανα δεκτό. Αλλά ήταν σίγουρα. Όχι μόνο δεν το έκανα δεκτό, έκανα και ξέρεις αναφορά. Η Λούρφα, άμα το βλέπε, θα νόμιζε ότι την παντρεύεται κιόλα. Όχι, δάχτυλα μπουρή. Παύλο, αφήστε το θέμα όμως. Αποκλείεται να τσίμπησε γιατί δεν είναι βασιλόφρον. Δεν έχει σημασία. Το αποκλείω να τσίμπησε. Και είναι και ευφυής. Μα πού το ξέρετε. Μα όλοι ξέρετε ποιους συμπαθεί και ποιους όχι η Λεμονή. Μπορεί να ζει με τη φωτογραφία του Παύλου. Αυτό δεν το ξέρω για να είναι ειλικρινή. Μπορεί να τσάρει ο Νικόλαος. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να κοιμάται με τη φωτογραφία του Παύλου στο κρεβάτι. Το ξέρετε αυτό. Είναι ωραίος. Είναι 2 μέτρα. Πάμε στην υπόθεση των απατεώνων. Λοιπόν, ένας 74χρονος έκανε δεκτό ένα από αυτά τα αιτήματα φιλία στο Facebook που είχε προφίλ και παρουσιαζόταν το προφίλ ως πρίγκιπας Παύλος. Μετά από λίγα λεπτά το προφίλ αυτό του έστειλε μήνυμα. Τον έπεισε ότι επικοινωνούσε με τον γόνο της θέως βασιλικής οικογένειας, τον Παύλο Γλίξπουρτ. Ναι. Ο Παύλος του είπε, ο Παύλος εντός εισαγωγικών, του είπε ότι αν γραφεί σε ένα σύλλογο που υπάρχει θα αποκτήσει μια προνομιακή κάρτα μέλους και θα είχε την υποστήριξη της θέως βασιλικής οικογένειας σε ό,τι χρειαστεί. Ακόμα του έταξε και μια πάγια σύνταξη 400 ευρώ το μήνα. Ο 74χρονος λοιπόν δέχτηκε, έστειλε στο λογαριασμό αυτό ότι του ζήτησαν, φωτοτυπία της ταυτότητας, ένα λογαριασμό που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση του σπιτιού, φωτογραφίες από το σπίτι και προπληρωμένη κάρτα 15 ευρώ για αρχή, προκειμένου να γίνει... Δηλαδή ο πρίγκιπας ήθελε 15 ευρώ προπληρωμένη κάρτα. Καλά, για να γίνει τόσο αφελής. Ακούω, άλλος χάρηκε, σου λέει, ο Παύλος μου στείλε. Για να γίνει μέλος του εν λόγω συλλόγου. Ναι. Στη συνέχεια, του στείλανε μία φωτοτυπία της κάρτα μέλους και του είπαν ότι για να την παραλάβει αυτούσια θα πρέπει να στείλει και άλλα χρήματα. Μόλις έδωσαν λοιπόν στον 74χρονο, του έδωσαν και το τηλέφωνο μιας κυρίας που παρουσιάστηκε ως γραμματέας και κατήφθηνε τον ηλικιωμένο για το πού θα στείλει τα χρήματα. Τότε ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε τι έγινε. Ότι πρόκειται για απάτη και απευθύνθηκε στις αρχές. Να πούμε, είναι λοιπόν πάντα σε ένα ολόκληρο κύκλωμα από ό,τι φαίνεται, γιατί και η κυρία αυτή μίλησε με τον ηλικιωμένο και προφανώς είναι και άλλοι πίσω από αυτούς, από αυτούς τους ανθρώπους. Μεγάλη προσοχή. Να πούμε λοιπόν ότι τσιμπάει πολύς κόσμος. Εδώ τσίμπησε σε μια παρόμοια υπόθεση ένας πολύ μεγάλος δικηγόρος της χώρας. Μεγαλοδικηγόρος της χώρας. Και πήγαν να του φάνε 7.500 ευρώ. Και πήγαινε να τα δώσει. Για να καταλάβετε, έχουν τρόπο και έχουν και τον τρόπο πώς να πείθουν τον κόσμο. Γιατί σου λέει άλλος, για να έχει αποδεχτεί τον πρίγκιπα Παύλο, σου λέει απατεώνας, άλλο σημαίνει ότι γουστάρει, θέλει τον πρίγκιπα Παύλο. Είναι ο παδός του. Τον τιμά, τον αγαπάει. Και αρχίζει και παίζει το εργάκι. Το σχεδιασμό. Είναι πάρα πολλά τα θύματα του συγκεκριμένου απατεώνα. Ωραία, Καραγιάννη. Κοιτάξτε, ειδικά στο Facebook γίνεται ο χαμός. Δηλαδή, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Βλέπεις από μοντέλα, από OnlyFans μοντέλα που δήθεν σου στέλνουν ερωτικού περιεχομένου. Από Αγίους, λέει ο άλλος, είμαι ο Άγιος Παΐσιος, είμαι ο Άγιος Πορφύριος. Είμαι ο Άγιος Εφραίμ. Βλέπεις ό,τι κουλό μπορεί να φανταστεί κανείς. Το στέλνουν αυτό και ουσιαστικά προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο είτε να μαζέψουν followers είτε να παίξουν σε κάποιο είδους παιχνίδι. Γι' αυτό πρέπει να είναι να αναλάβει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να ξεκαθαρίσει τα fake profiles από τα αληθινά προφίλ. Υπάρχουν επίσημα προφίλ ανθρώπων που είναι εν ζωή. Υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη
για το έλεγχος πολλών σημείων το πώς επαληθεύεται ένα προφίλ, το να κάνει τώρα όλους τα πλαστοπροσωπεία και ειδικά όταν έχει οικονομικό όφελος για να αποσπάσει λεφτά είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα το Facebook νομίζω πλέον πρέπει να τα ελέγξει αυτά, γιατί σε άλλες πλατφόρμες δεν συμβαίνουν. Ομολογώ, μόνο στο Facebook συμβαίνουν αυτά. Πάντως θέλω να σου πω κάτι, Ανδρέα. Όσες φορές, γιατί εγώ κάνω αναφορά, δεν είναι ότι δεν δέχομαι ένα μήνυμα όταν το θεωρήσω ύποπτο. Κάνω αναφορά όπως κάνω και αναφορά των μηνυμάτων που παίρνω στο Messenger, έτσι, και από μη φίλους. Δεν έχω δει το Facebook να έχει βοηθήσει πουθενά. Ξέρεις γιατί, δηλαδή, αυτή η αναφορά δεν μου λέει κάτι. Βλέπεις ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι μετά από καιρό εμφανίζονται πάλι με το ίδιο προφίλ. Το Facebook καταρχήν. Να ξέρεις. Η αναφορά μου πάει χαμένη. Το Facebook λειτουργεί με αλγόριθμο. Δεν είναι, όταν κάνεις αναφορά, δεν είναι ένας πάνω από ένα γραφείο και την παίρνει και λέει κάτσε να δω την αναφορά σου. Ούτε τη δικιά σου, ούτε τη δικιά μου. Το Facebook στην Ευρώπη έχει γραφεία στην Ιρλανδία. Εκεί λοιπόν μηχανικά, αν για μένα γίνει μια αναφορά, δεν τρέχει κάστανο. Άμα μαζευτούν χίλιες αναφορές, εκεί θα πέσει το προφίλ. Άρα όσο περισσότερες αναφορές κάνουμε σε ένα fake account, πιο πολλές πιθανότητες έχουμε αυτό το account να ελεγχθεί και να πέσει. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι χαιρετισμός από το βασιλικό διάδοχο Παύλο. Για να καταλάβετε εδώ πέρα πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο κύκλωμα. Πραγματικά, ξαναλέμε, μεγάλη προσοχή, την έχουν πατήσει πάρα μα πάρα πολλοί πολίτες. Την έχουν πατήσει πάρα μα πάρα 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 πολύ.